17 εγώ. Να δω και εγώ τι είναι. Είναι πολύ δυνατά μουσική. Ναι. Πείτε το μήνυμα για να χαμηλώσω. Εκεί καλά είναι. Λοιπόν. Περιμένω πολύ καιρό αυτή τη στιγμή. Είμαι σίγουρος, το ευχαριστιέσαι τώρα, κάνουμε σέτα. Εντάξει, τώρα είμαστε... Μα καλά, γιατί είμαστε σωσό, μαλάκας. Έλατε. γιατί είχε το σκοπό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Τι μου στήριξε, πείτε μου λίγο. Α, βασικά, sorry, γιατί δεν έβαλα τη μαλακιά εδώ πέρα στο... στο τέτοιο. A turn. Το ένα σκυλί έφερε 18 και το άλλο σκυλί έφερε 9. Πείτε μου... 22 εγώ. Πεπέρα μου Κιζάρ. 9. 9. Όχι. Ασύρ. 22. Και... Εγώ 17. 17. Α, καλά φέρετε. Λοιπόν, τα σκυλιά... Μας δώσεις αυτά. Να μπορούμε ακόμα με τα, πες μου τα χιόνια. Α, να δώσεις και κοντρόλ για τα χιόνια. Ναι, κάτσε να θυμηθώ πώς το κάνω. Αυτός είναι ο Ασύρ. Save changes. Αυτός είναι ο Κιζάρ. Save changes. Και αυτός είναι ο Τάιτσιρ. Save changes. Νομίζω μπορείτε να τα ανοίξετε. Τα σκυλιά βρίσκονται 10 feet μακριά σας. Πίσω σας δεν έχετε πολύ περιθώριο να ξέρετε, έχετε περίπου 15 feet αν δεν κάνω λάθος. Το σπιτάκι εδώ πέρα δεξιά που έκανα το πίνγκ. Από την αρχή του σπιτιού μέχρι την αρχή του άλλου σπιτιού απέναντι είναι γραμμή φωτιάς. Είστε περικυκλωμένοι σε ένα τετράγωνο φωτιάς στην ουσία. Εντάξει. Ωραία. Ξεκινάμε. Ασύρ, παίζεις πρώτος. Hunter's Mark θα δοκιμάσω να κάνω. Okay. Σε αυτό το σκύλο. Είναι bonus action υπόμε αυτό, έτσι. Ναι. Ναι. Okay. Και με το... έχω τα δυο σπαθιά. Ναι. Και έρχομαι εδώ για να χτυπήσω, αυτό το σκύλο. Ήξε. Α, δεν έρχεσαι να σπίγει τα για τη σκυλιά. Τίποτα. Όχι τίποτα. Να ψάχνω τι έχουμε τώρα. HP. Oh fuck. Sorry λίγο, για να μην ψαχνόμαστε μετά. Πες μου. 1d20 συν 4 ρίχνω. Ωραία, πετυχαίνεις το πρώτο. Όχι, περίμενε, με το πρώτο, τώρα έριξα. Το d20 συν 8 τι ήταν? Ήταν το προηγούμενο, το initiative. Α, τώρα, okay, ναι, το πρώτο σπαθί τώρα είναι αυτό. Όχι, δεν πετυχαίνεις με το πρώτο σπαθί σου. Με το δεύτερο σπαθί σου... Πετυχαίνεις. Okay. Είναι το σπαθί που δεν έχει bonus, έτσι. Ναι. Το Hunter's Mark θυμίζει μου τι κάνει. Θα σου πω τώρα, περίμενε. 8. Ωραίος. Και το Hunter's Mark κάθε, σε κάθε γύρο, το αυτό το μέχρι πάνω από μία ώρα, 1d6 επιπλέον... σε αυτά που πετυχαίνεις. Ναι. Οπότε ρίξε το d6 σου. Και έχω advantage on any wisdom or wisdom or ναι, survival check, έτσι. Ναι. Θα σου πω άμα είναι κάτι. 1d6, σωστά, 1d6. 8 και 4, 12. Κάτσε λίγο να δω το damage. Όχι, εντάξει, όχι. 12, εσύ. Α? 20, παπα. Ναι, οκ.
Βάλω το κολόσκυλο, αν πατάει στο τετράγωνο εκείνο είναι 5 feet. Δεν ξέρω, εσύ πες μου. Κολόσκυλο. Τι εννοείς 5 feet? Από το άλλο, από το μεταξύ. Όχι, όχι, είναι μεταξύ της 10 feet από αυτούς. Οκ. Εντάξει. Και παίζει το σκύλι που βρίσκεται μπροστά σου. Αυτό που χτύπησα έπαθε τίποτα, τι, πώς πάει. Α, sorry, ναι. Καταφέρεις και τους κάνεις από... κάνεις στο ένα πρόσωπο ότι κάνεις μια βαθιά ολή μέσα στο πρόσωπο. Το βλέπεις όμως σχετικά άνιωθο λίγο. Και βλέπεις μαύρο σάλιο να τρέχει από το στόμα του. Προσπαθεί να σου επιτεθεί ο σκύλος που βρίσκεται μπροστά σου. Προσπαθεί να σου κάνει μία δαγκονιά με το πρόσωπο που του χαράκουσες και μία δαγκονιά με το άλλο. Πόσο έχεις πέρα, θύμισέ μου? 17. Το ένα σε επιτυχαίνει σίγουρα. Oh fuck, τι τα δύο σε επιτυχαίνει. Oh fuck. Σε επιτυχαίνει και τα δύο τα επιθέσεις. Τρως 2d6 + 2. 10 και 4. 14. Και κάνε μου ένα Constitution Saving Throw. Δεν ξέρω αν έχει bonus σε αυτό ή όχι. Νομίζω στο Wisdom μου πες. Wisdom και Perception. Όχι, εντάξει. Θα κάνουμε ένα Constitution Saving Throw. Βασικά είναι ίδιο. Δύο κεφάλια, έτσι. Ένα D20 ή δύο δηλαδή, Δύο, κάνουμε δύο. Αυτό είναι λίγο άσχημο. 13 και 2, πάνω από τα 13 και τα 2, έτσι. Ναι. Ωραία, εντάξει, κομπλέ. Νιώθεις ότι... Νιώθεις το μαύρο σάλιο τους να στάζει πάνω σου και να σε καίει λίγο, αλλά επειδή δεν μπήκε στην πληγή σου, ψιλοκαταλαβαίνεις ότι καλό είναι να μην σε πιάσει αυτό το μαύρο σάλιο. Φωνάζω στους υπόλοιπους, προσέξτε το σάλιο αυτών των δαιμόνων. Ντέτσι, παίζεις. Στρατώνεις, sorry, εσύ, στρατώνεις το ένα στενά χέρι και το άλλο στο άλλο. Όπως προσπαθείς να είναι στη θέση. Όπως άκουσα τον Ασέιρ που φώναξε τη συμβουλή, κάνω στον εαυτό μου το Mage Armor, το Mage Armor για να μπορέσω να κρατηθώ λίγο παραπάνω στον όσο αν χρειαστεί. Ένα round είναι αυτό. Να σου πω, ναι, είναι ένα action ουσιαστικά. Okay. Το κάνω στον εαυτό μου και παίρνω το AC μου γίνεται το 13, δηλαδή δεν αλλάζει. Συν το Dexterity Modifier, έτσι πάω στα 16. Οκ, ωραίος. Παίζει άλλος, κάνεις κάτι άλλο? Μπορώ να κάνω κάτι άλλο, μπορώ να απομακρυνθώ λίγο, να πάω, αλλά δεν μπορώ γιατί... Τζιζάω το ξαρίσμα, αντίκουση πάλι. Σκετό. Ναι, ναι. Όχι, εντάξει, κάμισε το. Εκτός και φέρεις άσο, όχι, εντάξει. Παίζεις εσύ. Εγώ... Ναι. Βλέπεις μια λάμψη από πίσω από τον Τίτλιν που καλύπτει μια πλεάβρα που καλύπτει τον Τάιτσιρ. Αυτό δεν προλαβαίνεις, έτσι κάτι άλλο. Πάω μπροστά εδώ και κάνω επίθεση στο άλλο το μουλικό. Ωραία, μπορείς να πας δίπλα στη γωνιά. Τι? Μπορείς να πας εδώ. Εντάξει, πες ότι είσαι στη γωνιά για να είσαι μπροστά του. Ναι ρε παιδί μου, στη γωνιά του σπιτιού, εντάξει. Οκ, και του κάνω επίθεση με το κλασικό το σπαθί. Ναι. Φέρει κάτι καλό, ωραίος, ναι. Το συμφέρετε. Ωραία. Καταφέρνεις και κάνεις μια χαραματιά στο ένα στο λαιμό του. Του κόβεις ένα αρκετό κομμάτι γούνας και μια βαθιά ολή βλέπεις. Αλλά παρόλα αυτά βλέπεις το σκυλί αρκετά άνιωθο. Να ξαγριώνεται. Βλέπετε τα μάτια τους έχουν κοκκινήσει, έχουν διασταλεί κόρες και απλά σας κοιτάνε με απίστευτο μίσος. 9 είπαμε, έτσι. Ωραία. Προσπαθεί ο σκύλος που είναι μπροστά σου να σου επιτεθεί με τα δύο του κεφάλια. Πόσο armor πες μου έχεις? 19. Όχι, δεν σε επιτυχαίνει για κανένα λόγο. Προσπαθεί να σε πετύχει, αλλά κρατάς το ένα τέτοιο με το σπαθί σου, κρατάς το άλλο με την ασπίδα σου. Κάνω ένα, ξέρω, ένα priority dice για να του κάνω επίθεση με το repost. Αν πετύχει, ναι, το γνωστό. Αυτά. Όχι, δεν το πετυχαίνεις.
Πάσο να το πετύχει, αλλά εκεί που προσπαθεί να βλέπει το σπαθί σου για να το πετύχει, που το έχει μέσα στο στόμα του, σε τραβάει και χάνει λίγο την ισορροπία σου. Και παίζει ο Ασύρ ξανά. Παράλληλα, βλέπετε μια λάμψη μέσα από τι φωτιέ και βλέπετε τον Κορμάρο, ο οποίο έχει σχετικά ψηλοσβήσει λίγο οι φωτιέ από πάνω του και αρχίζει και τρέχει πάλι προ το μάγο. Περνάει άλλε φωτιέ και τρέχει προ το μάγο. Ο μάγο, βλέπετε, ακόμα κάνει κάποια incantation, τον ακούτε. Και ακούτε, συνεχίζετε και ακούτε ουρλιαχτά από παντού. Πλέον τα ουρλιαχτά έχουν γεμίσει την πόλη. Καταραμένα σκυλιά, φωνάζω. Σπαθί μου, φέρε κάτι καλό. Φέρε κάτι καλό. Όχι, το πρώτο. Δεν το πετυχαίνεις. Μπράβο, ρε. Το δεύτερο ζάρος όμως πετυχαίνει. Οκ. Περίμενα τα βρω εδώ που ήταν. Κατεβαίνει και κάτω. 6 και 5, 11. 11, ωραίος. Καταφέρνεις κάνεις με το ένα σπαθί σου, βλέπεις αφοσιώνεται και το δύο κεφάλι πάνω στο ένα σπαθί και καταφέρνεις με το άλλο σπαθί και κάνεις ένα γρήγορο χράτς χράτς μέσα στο λαιμό, αλλά αρκετά άκρη. Βαθύ μεν, αλλά αρκετά άκρη από το λαιμό. Αν το κάνεις εσύ σου λίγο πιο μέσα, να κατάφερνες να σκοτώνεις στο σκύλο και βλέπεις αρχίσεις και τρέχει μαύρο αίμα από μέσα. Και παίζει ο σκύλος που βρίσκεται μπροστά σου. Πόσο ζωή έχεις? 27. Δεν ήταν ωραία ερώτηση αυτή. Fuck. Σε πετυχαίνει και τα δύο. Μάλλον. Ναι, ήταν 17 και 19, ξέρω. Ου. 5, 6, 7, 8, 10. Όχι, 5, 6, 7, 8, 10, ναι. Τρως 10 damage πάλι και ρίξουμε πάλι το constitution. Το ένα είναι πάνω, το ένα είναι κάτω από 12. Το ένα είναι κάτω από 12. Ναι. Πρέπει να σου πω τώρα. Ωραία. Νιώθεις το υγρό να μπαίνει μέσα στο αίμα σου, μέσα στην πληγή σου και να αρχίσει να κυκλοφορεί μέσα στις φλέδες σου. Και νιώθεις ένα πηχτό πράγμα να κυκλοφορεί μέσα από το χέρι σου που κατάφερε και σε δάγκωσε. Και να αρχίζει να κυκλοφορεί μέσα μαζί με το αίμα σου. Νιώθεις για πρώτη φορά το αίμα σου να κυκλοφορεί βασικά. Αλλά δεν είσαι σίγουρος τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ναι, οκ. Okay. Και παίζει... Το ένα κατάφερε και σε δάγκωσε στο πόδι, οπότε έχει μια πληγή στο πόδι σου. Και το άλλο κατάφερε και σε δάγκωσε στο χέρι και που σε είχε δαγκώσει πριν, οπότε πέρασε πιο βαθιά μέσα η ουλή. Γι' αυτό κατάφερε και μπήκε το δηλητήριο, τέλος πάντων τι είναι αυτό μέσα στο αίμα σου. Και παίζει ο Daichiro. Λοιπόν, θα χτυπήσω αυτή τη βλακία εδώ δεξιά. Θα του κάνω ένα... Βασικά, αρχικά θα πω ότι έχω καταλάβει ότι αυτό που μας είπε ο μάγος να μην χρησιμοποιήσουμε spells θα ήταν για δικιά του, για δικό του συμφέρον, για να μην χιλάρουμε κάποιον. Και θα το αγνοήσω εντελώς δηλαδή αυτή τη συμβουλή που μας είχε πει και θα κάνω ένα Magic Missiles αυτό εδώ πέρα δεξιά και τα τρία hits. Κάνω roll. Όχι στα ελληνικά το roll όμως. Roll. 3 D4 συν 1 force damage κάνει. Ωραία. Ρίξτε τα. Σε αυτό που είναι δεξιά, σύνολο ρίξε, 13. Ρίξτε 3D100. 3D100? Ναι. Κακό αυτό. 161. Το ένα Magic Missile φεύγει. Ναι. Βασικά καθώς φεύγει το πρώτο, ωραία. Ναι. Πέφτει πάνω στο σκύλο. Φεύγει ναι. Το δεύτερο. Ναι. Φεύγει και καθίγει και πέφτει πάνω στο σκύλο. Ξεκινάει ναι. Να φύγει το τρίτο. Βλέπεις κάνει, ενώ είναι μια ακτίνα τέτοια, ξαφνικά βλέπεις κάνει μια διάπλαση. Ναι. Αρχίζει και στρεβλώνεται και αντί να φύγει ευθεία, παίρνει μια παράξενη κλίση και έχει τη σκάει πάνω στον Κιζάρ. Oh shit. Και δεν είναι 13, είναι 4 συν 1 συν 4 συν 1. 5... 5 στο 5 το 1. Οπότε ναι, Κιζάρ τρως 5 damage.
Shit, σκύλος τρώει 5 damage. Τι τρώω? 5 damage εσύ, ο σκύλος τρώει 10. Βλέπεις, χτυπάνε και τα δύο πάνω στο ένα κεφάλι του σκύλου και αρχίζει και σαστίζει λίγο ο σκύλος. Κουνάει, χτυπιέται όπως χτυπιούνται οι σκύλοι και πετώντας μαύρο σάλιο παντού. Και αρχίζει και εστιάζει πάλι στο Gizzard. Gizzard, κοιτάω λίγο πίσω, στυλ τύπε. Αποτελείωσε. Δεν ξέρω τι έγινε, μάλλον είχε δίκιο αυτό για τα ξόρκια. Κατέστησε το, του έκανα μεγάλη ζημιά. Αρχίζω και ρίχνω πάλι με το σπαθί. Συγγνώμη. Το πετυχαίνεις. Το πετυχαίνω, περίμενε τώρα. Λοιπόν, ένα, δύο, τρεις, τέσσερα, να δω ποιο άλλες επιλογές έχω. Βαράω, 13. Ωραίος. 13. Τι βλέπω. Τι σου έρθω σου πω τώρα. Του κάνεις μια βαθιά ολή και του, στην ουσία του σκίζεις στο ένα μάτι και χύνεται, βλέπεις η γρόπη μέσα από το μάτι του και τη μουσούδα του σχεδόν, σαν να του κόβεις τη μουσούδα φάση. Όχι τόσο πολύ, αλλά καταλαβαίνεις ότι έπιασε κόκαλο κάτω. Ζει ακόμα. Ναι. Ωραία, χρησιμοποιώ το... Πες το μωρέ αυτό που έχω. Action... το Action Search, ναι. Ναι, για να ξαναβαρέσω. Οκ. Okay. 14. Ωραίος, ναι, πετυχαίνεις. 12 damage. 12 damage. Και ενώ είναι σαστισμένο, ενώ είναι σαστισμένο από το damage που του έκανες, βλέπεις το άλλο το κεφάλι το οποίο κάνει ένα α και ανοίγει να δει το άλλο και με το που κάνει αύριο ευκαιρία που είναι σαστισμένο και κρακ του καρφώνεις μέσα από το στόμα και το βγάζεις πάνω από το κεφάλι και πέφτει νεκρό. Πέφτει το βάρος σου πάνω στο σπαθί. Μπορώ να βγάλω τόξο. Όχι σε αυτό το γύρο, στο επόμενο. Γιατί έχεις κάνει δύο action στην ουσία ήδη. Ούτε να κινηθώ μπορώ. Να κινηθείς μπορείς. Πόση απόσταση με χωρίζει από το μάγο? Γύρω στα 50 feet και αρκετές φωτιές στο ενδιάμεσα. Οι οποίες φωτιές βλέπεις δεν έχουν πέσει καθόλου. Τον βλέπω όμως το μάγο. Τον βλέπεις αναδιαστήματα που χαμηλώνουν λίγο οι φωτιές. Όταν σου λέω λίγο, ναι, κατεβαίνει μέχρι το σαγόνι και ξανασηκώνεται. Και ξανακατεβαίνει και ξανασηκώνεται. Είναι τελείως άτακτο αυτό που συμβαίνει. Το πώς σηκώνεται και πώς ανεβαίνουν οι φωτιές. Είναι ενάντια σε όλα τα ένστικτά σου να πας μέσα από τη φωτιά. Δηλαδή το καταλαβαίνεις ότι αν πέσεις μέσα, είδες τον κορμάρι βασικά που πιάσει φωτιά. Δεν κάνω κάτι. Βασικά, πάω, ναι, και πάω εδώ. Πού είναι το εδώ? Όσο σου πω ρε παιδί μου, να έχω να τον περικυκλώσω. Πώς να ξέρω, ναι, ναι. Ας να κάνω. Και παίζει ο σκύλος που ήταν μπροστά σου, αλλά πέθανε. Και παίζει ο Ασύρ. Έχει και advantage πρέπει να έχει Ασύρ. Κανονικά, έτσι δεν πάει. Από εκεί όχι. Αφού... πρέπει να το κάνετε flank. Αυτό εννοώ, ρε παιδί μου, πάω. Δεν μπορείς να βρεις όποιος, ότι είναι φωτιές. Α, είναι φωτιές, οκ. Okay. Okay, μέχρι εκεί μπορείς να πας, γι' αυτό δεν σου είπα κάτι. Οκ, sorry. Γι' αυτό εννοούσα. Okay. Ναι. Πρώτο σπαθί, φωνάζοντας, δεν φεύγω από εδώ ακόμα για να με σκοτώσει. 12. Να ρίξει εδώ. Πετυχαίνει το πρώτο. Ρίξει και τα μπλήκα σου πω. Το δεύτερο πετυχαίνει και το πρώτο πετυχαίνει βασικά. Απλά, αν θέλετε να κάνετε κάτι, πολλά πρέπει να το λέτε. Γι' αυτό. Ναι. Δεν θα το χρησιμοποιήσω το... Όχι, απλά σου λέω, για να το θυμόμαστε γι' αυτό. Ναι, ωραία. Όχι, αν το απαντήσω. Φαντάζομαι, αν το απαντήσεις, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τώρα. Ναι, γι' αυτό φεύγω λίγο να σου λέω τι πες. Οκ. 1, 2, 8, συν 2... Και το, φαντάζομαι επειδή πετυχαίνουν και οι δύο, τρώει 2d6, σωστά, από το Hunter's Mark. Τι γιατί λέει το Hunter's Mark ακριβώς? Whenever you hit it with weapon attack... και δύο, 2d6. Οπότε τρώει και αυτό. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Απλά βρίσκεις ευκαιρία και όπως είσαι εδώ με τα σπαθιά σου, τα γυρνάς, τα πιάνεις ανάποδα και τα καρφώνεις μέσα στα κεφάλια τους. Και φωνάζω στους άλλους, θέλω ένα potion γρήγορα, δεν θα τα βγάλω πέρα. Εσείς οι δύο τα έχετε πάρει. Δεν μου το δώσετε το πόσο. Όχι, με τα λεφτά μου απλά το πήρες, εσύ το έχεις. Εσύ το έχεις, εσύ. Δεν μου το δώσες, δεν μου το δώσω. Sorry. Ενώ σου γίνεται αυτό και σκοτώνεται το δεύτερο σκύλο,
βλέπετε τις φλόγες, οι οποίες αρχίζουν και πέφτουνε σε κλάσματα δευτερολέπτου τώρα αυτό που σας λέω γίνεται. Βλέπετε τον Γκορμάρ, ο οποίος έχει φτάσει πλέον τον μάγο, φλεγόμενος όμως, μέσα στη φωτιά. Ο Γκιζάρ απλά καίγεται. Ο Γκορμάρ που λέω, συγγνώμη, απλά καίγεται. Να βγάλεις και τα σκυλιά από τη μέση. Ναι, παρεπιπτόντως το τραγούδι είναι το ψαχνοπελιά καιρό για συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσα να το χαμηλώσω λίγο. Και βλέπετε χυμάει πάνω στον Γκορμάρ, πάνω στον Ντάκαρον με το σφυρί, πηδώντας. Στην ουσία βλέπετε να φεύγουν κομμάτια από τα πόδια του να πηδάει, από τις μπότες του, από το δεν ξέρω τι ήταν αυτό που έφυγε, και να χυμάει προς τον Ντάκαρον. Ο Ντάγκαρον εκείνη τη στιγμή απλά σηκώνει τα μάτια, σε κλάσμα του δευτερολέπτου γίνεται κόκκινος, το σώμα του αρπάζει φωτιά και απλά σηκώνει το χέρι του και πιάνει τον Γκορμάρ στον αέρα από το λαιμό. Το σφυρί του Γκορμάρ πέφτει, η ασπίδα του πέφτει και τη στιγμή που τον πιάνει στον αέρα από το λαιμό, ενώ ο Γκορμάρ ήδη καιγότανε, οι φλόγες φουντώνουνε και τον ακούτε να ουρλιάζει, λες και ζει χίλιους θανάτους μαζί, λες και του ξεσκίζουν το κορμί εκατομμύρια φραγγέλια, ξέρω εγώ, του ξυλώνουν τις άγγες από το σώμα του, ενώ τον έχει πιασμένο και βλέπετε τον μάγο που έχει γίνει πλέον κόκκινος και χρυσός από το δέρμα του και οι φλόγες γίνονται από το σώμα του, αρχίζουν και καίγονται τα ρούχα του και αρχίζει και γυμνώνεται από το κάψιμο, αλλά βλέπετε τη φωτιά να μην επηρεάζει το σώμα του και το δέρμα του. Ανοίγουν τα μάτια του και μέσα στα μάτια του βλέπετε δύο φλόγες, όσο μπορείτε να δείτε από την απόσταση που είστε, και βλέπετε να κάνει κάτι σπαστικές κινήσεις το κεφάλι του. Το υπόλοιπο σώμα του ακίνητο κρατάει τον Γκορμάρ στον αέρα και βλέπει το κεφάλι του κάνει κάτι πολύ σπαστικά πράγματα. Οι φλόγες φουντώνουν, σηκώνονται πολλά πόδια ψηλά και έρχονται και σβήνουν. Πέφτουν κάτω και σβήνουν με τη μία. Βλέπετε τα πάντα γύρω από τα σπίτια έχουν σχεδόν καεί. Ό,τι σώμα υπήρχε τριγύρω σας έχει γίνει στάχτη. Έχουν μείνει μόνο μαύρα κόκαλα, δηλαδή ακόμα και αυτά που είχαν σάρκα πάνω τους έχει λιώσει σάρκα και έχουν μείνει μαύρα κόκαλα. Αυτό που σας λέω τώρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Και ακούτε από τον μάγο, αλλά ακούτε σαν να μην ξέρει να μιλήσει. Και ακούτε κάτι σαν κραυγές, σαν να αν έχει ακούσει ποτέ μου που προσπαθεί να μιλήσει. Και ακούτε κάτι... Και γεννήθηκα, δημιουργήθηκα. Και βλέπετε οι φλόγες των Γκορμάρ κτηνάζονται κι άλλο και αρχίζουν και λιώνουν οι σάρκες του. Τα χέρια του Γκορμάρ έχουν αρπάξει το χέρι του μάγου και ακούτε το μάγο και λέει: Πλάσμα, τι είμαι! Ρίξτε μου ένα perception check, λίγο γρήγορα. 13 εγώ. 23. Μισό. Συνένα. Οπα, λάθος. Αντί για 13, κάτω 4. 3 ξέρω εγώ. Ναι, 3. 3. 23 εγώ. Ναι, έτσι προσεχείς να αφοσιωμένεις στο μάγο. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τα μάτια του από πάνω σου. Αλλά τα μάτια σου από πάνω. Ασύρ και Γκιζάρ, πάνω από το μάγο διακρίνεται ότι αρχίζει και δημιουργείται μια γιγάντια μορφή. Ένας γιγάντιος δαίμονας. Ο οποίος δαίμονας έχει καφέ με κόκκινο τρίχωμα, τεράστια κέρατα και τον βλέπετε κάπως σε εμβριακή στάση, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει και ξεδιπλώνεται σαν να γεννιέται εκείνη τη στιγμή. Ακούτε το μάγο που προσπαθεί να μιλήσει ακόμα και
πληροφορίες. Σκότος. Φωτιά. Βλέπει ηρεμεί το πρόσωπό του. Σηκώνει τα μάτια του απάνω. Εμένα δημιουργήσανε ψυχές, θάνατος, κακό. Και όσο το λέει αυτό φουντώνουν οι φλόγες στον Κορμάρ. Ίφριντ, το όνομά μου. Και ακούτε τον Κορμάρ μέσα από τις κραυγές του και σας φωνάζει. Προσπαθεί να φωνάξει, βασικά δεν ξέρω τι έκανε, είναι προστασάς ή όχι. Μην τα παρατήσετε! Και προσπαθεί με ό,τι έχει απομείνει από το χέρι του να τραβήξει πίσω το χέρι του και πετάει κάτι προς το μέρος σου, Ιζάρ. Βλέπεις κάτι στον αέρα να λάβει και έρχεται προς το χέρι σου. Απλώνω το χέρι να το πάρω. Τη στιγμή που το πιάνεις, νιώθεις από μέσα σου να κυλάει τρομακτική ενέργεια. Τρομακτική ενέργεια. Και να περνάει και να κατακλείζει όλο το σώμα σου. Τα μάτια σου βλέπουν μια τρομακτική λάμψη. Ασύρ και Ντέιτσιρ, βλέπετε τον Γιζάρ, ο οποίος αρχίζει και λάμπει με φως. Και ακούς, Γιζάρ, μέσα από το μυαλό σου: «Ω Γκορμάρ, πολύ αγαπημένο μου υπηρέτη, γιατί θυσίασες την ψυχή σου?» Και σας στυλίγε ένα εκτυφλωτικό φως. Και γύρω από το φως βλέπετε μια χρυσαφένια, ένα χρυσαφένιο θόλο. Τη στιγμή που βλέπετε αυτό το χρυσαφένιο θόλο, βλέπετε τον Κορμάρ να λιώνει και να πέφτει κάτω. Και στην ουσία πέφτει το κουφάρι του κάτω και η πανοπλία του. Ο Ίφριτ τεινάζει στο χέρι του και κάνει μια τέτοια κίνηση και ό,τι δεν έχει καεί από την πόλη και η στιγμή πιάνει φωτιά μαζί με εσάς. Απλά βλέπετε τις φλόγες να τυλίγουν το θόλο γύρω σας. Χάνετε οποιαδήποτε οπτική επαφή και με το μάγο και με το... και με το δαίμονα πάνω από το μάγο. Έτσι δεν έχει παρατηρήσει ακόμα το δαίμονα πάνω από το μάγο. Ο οποίος είναι γιγάντια μορφή. Καλά, πόσο τυφλός παίζει να είμαι. Έχεις τραβήξει προσοχή σου στο Dagger, επειδή θαύμασες στο Dagger και έχεις προσιλωθεί πάνω στο Dagger. Απλά δεν σηκώνεις τα μάτια σου. Τον θαύμαζα, ντροπή. Όχι τώρα, πριν τον θαύμαζα. Πριν από τα σκηνικά αυτά. Και... καίνε για κανένα λεπτό οι φλόγες. Σβήνουνε. Και βλέπετε με αργό βήμα να πλησιάζει προς τα σας ο Ίφριτ. Έρχεται, περπατάει και φτάνει μπροστά σας. Αν θέλετε να κάνετε κάτι μικρό, έτσι. Και φτάνει μπροστά σας στο θόλο. Ναι, δίνω κατευθείαν το potion στον Ασύρι που το ζήτησε πριν. Θέλω να το πιω. Πάρα ωραία, μέχρι να φτάσει μπροστά σας κουλαβίζει πίσω στο potion. Ρίξουμε 1-2-8 συν 4, όχι 2-4 συν 4, είχαμε πει, ή συν 8. Ναι, 2-4 συν 2 νομίζω. Εντάξει, δείξουμε 2-4 συν 2. Αν είναι κάτι άλλο, το δούμε μετά. Θέλω να προσέξετε τους στίχους του βιβλίου. 6. Παίρνεις 6 ζωή. Θέλω να βγάλω το τόξο μου εδώ. Φτάνει μπροστά σας, όλα αυτά τα προλαβαίνετε να κάνετε και το βλέπετε που περπατάει με πολύ αργό βηματισμό. Σαν να μην ξέρει να περπατάει ακόμα. Οι άλλοι δύο, ο Γκιζάρ και ο Ασύρ, έχουν πανοπλία. Δηλαδή και να του κάνω το τέτοιο δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Όχι. Έτσι. Μπα, όχι, 13 συν 3 το κάνει. Είναι έτσι, από δεξιά. Φτάνει μπροστά σας και τον βλέπετε ακουμπάει το θόλο. Γκιζάρ, τώρα αρχίζουν και σβήνει το φως από τα μάτια σου. Το χέρι σου καίει. Νιώθεις τρομακτικό πόνο στο χέρι σου. Και απλά αρχίζουν και σβήνει το φως από τα μάτια σου. Μέχρι που φτάνει το μαύρο και δεν βλέπεις τίποτα. Ο τυφλός καταλαβαίνει. Μάλλον από ό,τι καταλαβαίνεις. Εγώ καταφέρω να παρατηρήσω το δαίμονα πλέον. Ναι, αφού βλέπεις ότι πλησιάζει και με τα καινούργια λίγο τα μάτια σου, ξαφνικά βλέπεις ένα δαίμονα μπροστά σου, δεν ξέρω και πόσα πόδια, ο οποίος πλέον έχει ανοίξει τα χέρια του. Βλέπεις τα κέρατά του που φτάνουν μέχρι τα γόνατά του σχεδόν. Σαν το Νίφριτ του Final Fantasy 8. Κατάλαβα. Και βλέπετε τον δαίμονα, βλέπετε τον μάγο που έχει φτάσει μπροστά από το θόλο. Ακουμπάει το χέρι του πάνω στο θόλο. Και βλέπετε αρχίζει και πετάει καπνός. Και να ακούτε έτσι τσίρισμα. Προσπαθεί να πιέσει το θόλο προς τα μέσα. Και νιώθετε ανεπαίσθητα
Το θόλο να κάνει cracks, να κάνει σχισμές. Σχισμές. Προσπαθεί... Σαντέα φωνάζω, σαντέα φωνάζω, προστάτευσέ μας. Προσπαθεί να πιέσει μέσα κι άλλο, αλλά βλέπετε, σταματάει. Δύναμη. Χρειάζομαι δύναμη. Σας κοιτάει. Κοιτάει τους σκύλους κάτω του, τα κουφάρια πλέον των σκύλων. Τα κουμπάει, ένα με κάθε χέρι του. Και βλέπετε να μια λάμψη κόκκινη να φεύγει μέσα στους σκύλους, να καίει τη γούνα τους. Και ξαφνικά το σώμα τους να γίνεται κάρβουνο και να εμφανίζονται κόκκινες ρογμές. Να σπάει το σώμα τους σε σημεία, να εμφανίζονται κόκκινες ρογμές σαν να τρέχει λάβα μέσα τους. Και τα σκυλιά ξανασηκώνονται. Μεγαλώνουν σε μέγεθος, τα μάτια τους κοκκινίζουνε και από το στόμα τους βγάζουν καπνούς. Τα βλέπετε, φτύνουν φλόγες απάνω σας, στο θόλο, αλλά οι φλόγες περνάνε από το θόλο γύρω-γύρω. Σας κοιτάει πάλι ο Ίφριτ. Βοηθήσατε να γεννηθώ. Το βλέπετε, δυσκολεύεται πολύ με τις λέξεις. Αλλά δεν μπορώ. Δύναμη. Ψυχές. Θα πεθάνετε με τους άλλους. Και κάνει ένα έτσι και εξαφανίζεται με τα σκυλιά. Και όταν ο μάγος εξαφανίζει το δαίμονας και τα σκυλιά μαζί του. Και με το που γίνεται αυτό, ξαναπιάνει φωτιά η πόλη και σηκώνονται φλόγες τεράστιες. Σας προστατεύει ακόμα ο θόλος και απλά καίγονται τα πάντα. Για τελείωτη ώρα. Καίγονται. Άμα κάνουμε ό,τι κουνιόμαστε, ο θόλος μας ακολουθεί, έρχεται μαζί μας ή είναι στη θέση του? Όχι, είναι στη θέση του. Εγώ απλά γονατίζω. Πέφτω στα γόνατα και λέω τι κάναμε, τι έκανα, τι έκανα. Εγώ ουρλιάζω. Ο μπαλάκας το καταστρέψει πάντα. Και μετά από κάποιες ώρες, οι φλόγες αρχίζουν και υποχωρούν. Πλέον, όπου και να κοιτάξεις τα αριστερά δεξιά σας στην πόλη, τα πάντα είναι ισοπεδωμένα. Δεν έχει μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Δεν έχει μείνει, το μόνο που βλέπετε είναι το νερό που παίρνει τη στάχτη και την κουβαλάει αριστερά-δεξιά. Κοιτάω προς τα εκεί που έπεσε... Και βλέπετε τον ήλιο που αρχίζει και ξεμερώνει, πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 4-5 ώρες. Shit. Και βλέπετε τον ήλιο που αρχίζει που έπεσε ο γκορμάρ ουσιαστικά. Δεν υπάρχει τίποτα. Ακόμα και το μέταλλο που ήταν επανοπλίωτο έχει λιώσει. Έχουν λιώσει ακόμα και πέτρες, δηλαδή και το πέτρινο που ήταν στην πηγάδι που όταν έχουν λιώσει οι πέτρες, έχει γίνει μια μορφή μάγματος που έχει χυθεί κάτω. Η βροχή έχει σταματήσει, πλέον το καταλαβαίνετε αφού έχει φύγει η φωτιά. Ναι. Και βλέπετε τον θόλο που αρχίζει και υποχωρεί σιγά σιγά. Εγώ καταβάλλομαι και πέφτω κι εγώ καρφώνοντας σπαθί μου στα γόνατα. Κοιτάω το Γκιζάρ, καταλαβαίνω ότι δεν βλέπει ή βλέπει πλέον. Δεν ξέρεις. Γκιζάρ, σου πέταξε βασικά κάτι. Βασικά ξέρεις τι, βλέπεις τα μάτια του πιο λευκά. Γκιζάρ, κάτι σου πέταξε ο Γκορμάρ. Τι κρατάς στη χέρια σου? Ανοίγω το χέρι, λέω δεν βλέπω. Διαλυμένος τελείως, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν βλέπω τίποτα. Και απλά έχω ανοιχτό το χέρι μου και του δείχνω τι έχει. Και βλέπεις το φυλαχτό της Σαντέα, το οποίο ήταν το φυλαχτό του Γκορμάρ, το οποίο σχεδόν έχει λιώσει στο χέρι του Γκιζάρ και το έχει αφήσει αποτύπωμα. Το έχει καυτηριάσει το χέρι. Παίρνω το κοιτάω. Είναι το ξεκολλάς. Είναι κολλημένο με τη σάρκα μαζί στην ουσία. Πάω να το τραβήξω λίγο, αλλά βλέπω ότι είναι το τραβάω. Στην ουσία απλά ξεκολλάει η σάρκα και βλέπεις από κάτω το σχήμα του φυλαχτού. Ουρλιάζω. Σαν να μην υπάρχει αύριο.
Το χέρι μου. Γκιζάρ, βασικά δεν ξέρω τι λέτε μεταξύ σας. Εγώ να σου πω ότι... Δεν έχεις δει τίποτα από την πόλη. Δεν ξέρεις τίποτα για την πόλη. Δεν έχεις δει τις φωτιές. Από το σημείο και μετά που ανέβηκε ο θόλος δεν ξέρεις τίποτα. Γκιζάρ, πρέπει να βγούμε έξω, πρέπει να φύγουμε από εδώ. Πόλη μου. Να φύγουμε, αφού αποτύχαμε. Να σου πω, κλείσεις λίγο τη μουσική, Σπύρο, δεν υπάρχει λόγος. Πρέπει να ακούσετε το τραγούδι μετά, ήταν είναι συγκεκριμένο για εσάς το τραγούδι. Και κλείνουμε για το τέτοιο και τη βροχή. Ναι, ναι. Η βροχή έχει σταματήσει πλέον. Οπότε φωνάζω, η πόλη μου, όλα, φωτιές, τι έγινε. Γκιζάρ, κάηκαν τα πάντα. Γύρω υπάρχει μόνο στάχτη. Γκιζάρ, σε χτυπάει, συνειδητοποίησε ότι μέσα στην πόλη ήταν ο αδερφός σου, η γυναίκα σου, του Άθα και το παιδί σου. Μαζί με όλους τους άλλους που ξέρεις. Του Άθα, ο Θέρο, το παιδί μου. Πιάνω όπως είμαι στα γόνατα, κάνω έτσι το χέρι ρε παιδί μου και πιάνω κάποιον. Πιάνω ίσα κοντά. Είχε το Νταϊτσίρ μπροστά σου για να σου πει το φυλακτό. Πιάνω τον Νταϊτσίρ κάπου από το παντελόνι εκεί. Νιώθεις πόνο αφόρητο στο χέρι σου. Ναι, δεν μου πολύ νοιάζει αυτή τη στιγμή. Στο λέω. Στο ναό. Θέλω να πάω στο ναό. Δεν ξέρω που ήταν ο ναός, αλλά έχουν όλα εκεί. Α, ξέρω. Είχε το ίδιο να πάρει τον κορμάνο. Ωραία. Του τραβάω πάλι στο ναό, του λέω. Πήγαινε με στο ναό, τα Ιτσίρ. Εντάξει. Τον σκεύω και τον πιάνω κάτω από τη μασχάλη και τον σηκώνω πάνω. Πηγαίνετε προς τα αυγή που ήταν ο ναός. Τίποτα. Μόνο στάχτη. Δεν έχει μείνει ούτε η πέτρα. Δεν έχει μείνει ούτε κάτι που να φανερώνει ότι κάποτε εδώ ήταν ο ναός. Στάχτη. Κόκαλα πουθενά. Προφανώς ο Γκιζάρ δεν το βλέπει. Όχι. Γκιζάρ. Πήγαινε με στην Τουάθα. Στον αδερφό μου. Στο παιδί μου. Με πιάνουν τα κλάματα. Δεν μπορώ να του πω ότι δεν υπάρχει τίποτα. Πήγαινε με, του λέω. Γκιζάρ, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε πέτρα. Όλα έχουν λιώσει. Όλα έχουν γίνει στάχτη. Δεν υπάρχει τίποτα. Και η πέτρα δεν μπορείς να διακρίνεις ένα τούβλο από τη γη πλέον. Έχουν λιώσει τα πάντα. Του αφήνω το εκεί πέρα που τον έπιανα, τέλος πάντων. Εκεί που με σήκωνε. Πέφτω πάλι κάτω στα γόνατα. Κουμπάω το χώμα. Τι έκανα και πέφτω τελείως κάτω στο χώμα. Είστε όλοι μαζί. Εγώ όχι. Okay. Περνάει λίγος χρόνος. Δεν ξέρω πόσο χρόνο βασικά θέλετε να κάσετε εκεί πέρα. Εγώ περιεργάζομαι το... Μετά από λίγη ώρα εγώ απλά περιεργάζομαι το φυλακτό να δω πως... Δεν έχει μείνει σωστή τίποτα από το φυλακτό. Μόνο που θυμίζω από το φυλακτό δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι μια όμορφη μάζα χρυσού. Το μόνο που πλέον θυμίζει το φυλακτό είναι το έγκαυμα πάνω στο χέρι του Γκιζάρ. Το βάζω στην τσέπη μου για να το επιστρέψουμε κάποια στιγμή κάπου. Okay. Μετά από κάποιο χρόνο, έχοντας αυτό το βουβό κλάμα ουσιαστικά, δηλαδή κλαίω αλλά όχι σπαραχτικά, κατάλαβες, το εσωτερικό, σηκώνομαι αργά σου μπορώ, φωνάζω Νταϊτσίρ. Έλα, εδώ είναι το χέρι μου. Δεν μην ξέρω, το πιάνω. Προσπαθώ να συγκρατηθώ. Και του λέω, πάμε να φύγουμε από εδώ. Τα κατέστρεψα όλα. Κοιτάω τριγύρω για τον Ασίρ. Εγώ είμαι στο πηγάδι, καθισμένος εκεί που σκοτώθηκε ο Γκορμάρ. Είμαι γονατισμένος και μονολογώ, μη σταματήσετε να προσπαθείτε. Μη σταματήσετε να προσπαθείτε. Γιατί. Με ψυχολογικά φύγαμε όλοι από εκεί. Μόνο ο Νταϊτσίρ λίγο είναι χαλαρός. Την ώρα που φτάνετε στο... Εγώ το μεταξύ παίρνω τον Γκιζάρ για να πάω να πάρουμε τον Ασίρ. Ναι, την ώρα που φτάνετε στο πηγάδι προς τον Ασίρ. Ναι. Ακούτε ένα δυνατό ήχο. Ακούτε σαν ένα... Ένα αέρα. Αλλά αναδιαστήματα. Και... Το ακούμε μέσα από το πηγάδι, μήπως. Όχι, από κάπου μακριά.
αλλά έρχεται πολύ κοντά σας πολύ γρήγορα. Και σηκώνετε τα μάτια σας και βλέπετε κάτι να λαμπρίζει στον ουρανό. Όσοι βλέπουν. Ναι, όσοι βλέπουν. Ναι. Βλέπετε κάτι να λαμπρίζει στον ουρανό, το οποίο πολύ γρήγορα από πολύ μικρό γίνεται πολύ 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 μεγάλο. Και καταλαβαίνετε ότι είναι ένας δράκος, ο οποίος έρχεται πάνω από την πόλη. Και τον οποίον δράκο τον βλέπετε και αρχίζει και προσγειώνεται προς το μέρος σας. Και έχουμε δύο επιλογές. Είτε να συνεχίσουμε κανένα δεκάλεπτο ακόμα με τον δράκο, είτε να το λήξουμε εδώ και να το κάνουμε μια φορά. Θα προτιμούσα να συνεχίσουμε λίγο με τον δράκο και να το λήξουμε μετά. Από μένα, οκ. Okay. 10 λεπτά είναι. Από μένα, οκ. Okay. Okay. Φτάνετε. Εγώ προστατεύω. Δεν ξέρω αν κάνετε βασικά κάτι, γιατί βλέπετε έναν δράκο προς τα σας, έτσι όσοι βλέπετε. Εγώ ναι. Θα παγώσει, δεν ξέρω τι να κάνω. Πρώτο πράγμα που κάνω είναι να προστατέψω λίγο τον Κιζάρ γιατί δεν βλέπει. Εγώ είμαι πολύ εκνευρισμένος και βγάζω στα σπαθιά μου πάρα πολύ εκνευρισμένος και λέω εδώ θα πεθάνω, εδώ έρθει η ώρα μου. Βλέπετε λοιπόν, προσγειώνεται μπροστά σα, όσο βλέπετε, δεν ξέρω τώρα να το βλέπετε, αυτό εδώ το πράγμα. Αχα. Το οποίο λαμπυρίζει και έχει μεταλλικό χρώμα. Εγώ λέω στους άλλους, είμαι σε φάση κρατά τον Νταϊτσίρ, άκουσα ότι είναι δράκος, κάποιος θα το φαντάζομαι. Νιώθεις το τρενταγμό βασικά, μόλις προσγειώνεται ακριβώς μπροστά σα. Το τέρμα από τα νύχια του δηλαδή είναι εκεί που στέκεστε εσείς. Και προσγειώνεται με δύναμη. Και νιώθετε ένα τρενταγμό που σας ρίχνει κάτω στην ουσία. Εγώ είμαι σε φάση σε αυτό που προσπαθώ, χωρίς να βλέπω, γυρνάω δεξιά-αριστερά το κεφάλι, λες και προσπαθώ να δω. Γκιζάρ, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Ηρέμησε. Του λες ηρέμησε, αν πρέπει να ηρεμήσει. Αυτό πήγα να πω. Δεν ξέρω αν πρέπει να ηρεμήσει, αλλά προσγειώθηκε ένα δράκο μπροστά μα. Δράκο. Και αρχίζω και σέρνω, μην ξέρεις προς τα πίσω ρε παιδί μου, όση δύναμη να κάνω προς τα πίσω, χωρίς να ξέρω από τι προσπαθώ να ξεφύγω. Κάνω προς τα πίσω. Προσγειώνω τον δράκο κάτω, έχετε πέσει στην ουσία όλοι σας, δεν μπορείτε να κρατήσετε στην ουσία, σαν να γίνει ένας μικρός επιτόπιος σεισμός. Και ακούτε, κοιτάει, βλέπετε τον δράκο που κοιτάει αριστερά δεξιά, μετά κοιτάει, σας καρφώνει με τα μάτια του. Τι έγινε εδώ! Με πολύ βαθιά και τρομακτική φωνή. Εγώ πετάγομαι πάνω, δεν ξέρω, δεν βλέπω να μιλάει κανένας. Παίρνω τα σπαθιά έτσι και λέω ποιος έστειλε, ποιος, ο Ντάγκαρον, ποιος. Ανόητε. Και απλά σε ακουμπάει με το νύχι του και σε στέλνει κάποια μέτρα πίσω. Χωρίς να σε πληγώσει, αλλά σε στέλνει κάποια μέτρα πίσω. Τι έγινε εδώ. Ένας δαίμονας. Η φωνή του που ακούτε αρχίζει και αντιλαλεί, ξέρω εγώ, φάση να... Είναι πολλά δεσιμπέλ, γενικά, φωνή. Εντάξει. Πόλη κάει και ο Ντάγκαρο, ένας δαίμονας... Φωνάζω εκείνη την ώρα που βλέπω να τα χάνει ο άλλος, που δεν έχω δει ακριβώς, μόνο έχω ακούσει, έχω χεστεί από το φόβο μου και φωνάζω απλά Ίφριτ, Ίφριτ το όνομά του, Ίφριτ. Γεννήσαμε ένα δαίμονα, Ίφριτ. Φωνάζω. Και ακούτε ένα τεράστιο λιαχτό το οποίο σας παγώνει το αίμα και ανόητη, ανόητη, χρησιμοποιήσατε αρχαία μαγεία και τη χρησιμοποιήσατε για να γεννήσετε ένα δαίμονα. Και πάλι φωνάζω πάλι προς τα κάτω, όχι εμείς, σώσουμε την πόλη θέλαμε, προδοθήκαμε από μαγεία. Ποιος! Βρεθήκαμε από μάγο. Ποιος! Ένας Ντάγκαρον. Χρησιμοποίησε ένα βιβλίο, ένα Μάρκαλοφ. Τον βλέπετε... Ντάγκαρον. Το ξέρω αυτό το όνομα. Εσείς πώς μείνετε ζωντανοί. Μας άφησε να... Ναι, πέφε εσύ, Γιζα. Μας άφησε να ζήσουμε ο καταραμένος. Μας... Δεν μας άφησε να ζήσουμε, φωνάζουμε. Μας βοήθησε η θεά Σαντέα, μας βοήθησε ο Γκορμάρ που θυσιάστηκε για μας. Σαντέα, τι εννοεί, σας βοήθησε η θεά. Έφτιαξε ένα φλοιό γύρω μας. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε αυτό. Όχι. Δεν ξέρω, τέχτη και χαμένο. Μας πέταξε ο σύμμαχος μας. God damn it. Πώς. Πέταξε ο σύμμαχός μας ένα φυλακτό τη Σαντέα. Σύμμαχος, ποιο σύμμαχος. Ποιος σύμμαχος. Μιλήστε μου να παρέφει!
κοιτάω προς το πηγάδι, πέθανε, ήτανε η ρέση σαν τέα. Και δείχνω το χέρι μου αργά, αργά, σηκώνω λίγο το χέρι μου που έχει το σήμα του, το σύμβολο αυτό, ξέρεις, το καμένο δέρμα. Και εγώ το δείχνω το λιωμένο μενταγιόν. Δείχνω τα αρχίδια. Η θεά σας έσωσε. Τι κάνετε, πώς γεννήθηκε ο δαίμονας ακριβώς? Το εξηγώ εγώ, μιας και θυμάμαι λίγο και τα σύμβολα από τις αλχημίες. Πήγαμε σε κάθε γωνία της πόλης και σχηματίσαμε κάποια αλχημικά σύμβολα. Και ξαναήρθαμε στο κέντρο της πόλης και απλά ο μάγος έπιασε φωτιά, πιάσαν φωτιά τα πάντα, όλα πεθάνανε. Και πέταξε το φυλαχτό. Είχε το φυλαχτό από την αρχή. Φυλαχτό, ποιο φυλαχτό? Φυλαχτό της πόλης. Αυτό που έδινε ευημερία και όταν το έκλεψε, μάλλον αυτός ο καταραμένος το έκλεψε. Όταν το έκλεψε, η πόλη πέθαινε. Και μας είπε ψέματα, μπορούσε να τη σώσει. Αλλά γέννησε το δαίμονα αντί να σώσει την πόλη. Τη θυσίασε για να γεννηθεί αυτός ο δαίμονας, πετώντας το φυλαχτό αυτό στο πηγάδι. Φυλαχτό! Χρειαζόταν και ψυχή! Πού τη βρήκε την ψυχή? Τον Νάνο μάλλον, τον ιερέα. Όχι. Το παιδί σου, Κιζάρ. Το έγινε το παιδί σου. Γιατί είμαστε όλοι γάμισέτα. Βασικά, ποια ψυχή εδώ πέρα, ολόκληρη πόλη σκότωσε ο τύπος. Αυτό. Οπα, όχι σε... καλά, intelligence ρίχνω και είμαι μάγος και είμαι χαζός. Πες 7. Γιατί είναι συν 2 ακόμα. Εγώ 10. Για μισά το όλοι. Όχι, 10. Θυμάσαι το κορμάρ που έκανε ντου, μόλις είδε το βάζο. Που κράτηγε ο τέτοιος. Και φώναζε και την κοπέλα. Την κοπέλα. Το παιδί. Είχε μαζί του μάλλον κάτι... Αυτό που λες ψυχή, είχε μαζί τους ένα βάζο, είχε την ψυχή. Χρειαζόταν να οθεά ψυχή που έχει καταραστεί. Πού τη βρήκε? Την είχε μαζί του, υπήρχε ένα παιδί στην πόλη που ήμασταν που το είχε καταραστεί, φερόνταν δαιμονικά και μάλλον πήρε αυτή την ψυχή και την έφερε μαζί του εδώ. Είχαμε αποστολή να τη σώσουμε και μας είπε ότι δεν καταφέραμε να τη σώσουμε. Του βλέπετε ξαναουρλιάζει, ανόητοι ανθρώποι, ανόητοι εξωτικά! Να σας πάρει ευχή, να σας πάρουν ευχή, θεοί! Πώς μπορούσαμε να το ξέρουμε? Η Σαντέα όμως σας έσωσε για κάποιο λόγο! Θυσιάστηκε ο Νάνος για μας. Να σε πάρει Σαντέα, γιατί δεν μιλάς? Γιατί δεν έσωσε λόγο σου ποτέ? Τι δεν καταλαβαίνεις, το φωνάζω. Ο Γκορμάρ μας φώναξε να μην τα παρατήσουμε. Άσε τα πολλά λόγια και πες μας τι πρέπει να κάνουμε. Ανόητο ξεκινήτω. Σταμάτα να μιλάς έτσι, Ασύρ. Ανόητο ξεκινήτω. Βλέπεις, χτυπάει το χέρι του κάτω και κάνει μία με δευτερά του τέτοιο και σας στέλνει μέτρα πίσω. Αρκετά μέτρα πίσω. Αυτός δεν είναι εξωτικό, έτσι. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ναι, ο άνθρωπος είναι. Ναι, γυρίζω στον Ασύρ. Ασύρ, σταμάτα πια, σκάσε, αρκετά πέρασαν. Δεν σταματάω. Και ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Γκιζάρ, τυφλώθηκε. Από τι? Δεν ξέρω, Κιζάρ, τι έγινε? Δεν ξέρω, μόλις έπιασα το φυλακτό, ένιωσα μια απίστευτη λάμψη μπροστά μου, μια δύναμη. Και μια φωνή να λέει, να αναφέρει το όνομα του Γκορμάρ. Και από τότε ένιωσα αυτή τη λάμψη, τη δύναμη μπροστά μου, μόλις έσβησε, τυφλώθηκα. Μόλις έπιασα το φυλακτό. Να σε πάρεις, Αντέα, γιατί είσαι το καλό του διάλεξες. Και βγάζει πάλι ένα ρουλιαχτό. Πρέπει να φύγουμε για τις ουράνιες πολιτείες. Ελάτε πάνω μου. Και βλέπετε, όσοι βλέπετε, να κατεβάζει το ένα δευτερό σε φάση ράμπας. Καβαλάμε και καβαλάμε και δράκο. Και να σας λέει ανεβείτε πάνω μου. Εγώ θέλω σφαίρα. Ναι. Ο τύπος την πιέ ήταν την άλλη είναι πού θα μας πας? Ποιος είσαι? Γιζάρ, ξέρει τη Σαντέα, πιστεύω ότι... Το όνομά μου είναι Μπαχάμουτ. Είμαι βασιλιάς των δράκων.
Δεν ξέρω για ποιο λόγο σας διάλεξε σαν θέα. Αλλά πρέπει να φύγουμε για τον ουρανό, τον ναό της. Στις πόλεις των Ελλάδων. Τελειώνεται. Τελειώνεται που να παρευχεί. Κιζάρ, πάμε. Ακουμπάω τον Νταϊτσίρ και βασικά παίρνω απλά μια πέτρα, ό,τι βρίσκω εκεί πέρα έτσι όπως λίγο σκύβω και τη βάζω μια πέτρα στην πόλη. Στην ουσία το μόνο που μπορείς να βρεις είναι χώμα. Οι πέτρες έχουν λιώσει, έχουν γίνει τέτοιο. Να βρεις λίγο χώμα δηλαδή και να το βάλεις στη τσέπη σου. Εντάξει. Καταλαβαίνω που κάνει έτσι και παίρνω, άμα έχω ένα βαζάκι ξέρω εγώ στην τσέπη μου, ένα φιαλίδιο, κάτι, άδειο. Ναι, εντάξει, κάτι μπορείς να βρεις. Ωραία. Το πόσο βασικά έχω κάτι. Ναι, ναι, ναι. Το γεμίζω με χώμα. Πάρε, Γκυζάρ, πάρε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Ταϊτσίρ. Και τώρα ακολουθώ πάλι με το χέρι εκεί και πάμε, πάμε. Οκ, okay. Και ανεβαίνετε πάνω στο δράκο. Ανόητοι, ανόητοι, κρατηθείτε καλά. Κρατήσου πάνω μου ή όπου βρεις, Γκυζάρ, γιατί. Και με το που καταλαβαίνει κάποιος τέλος πάντων ότι έχετε γραπωθεί απάνω του. Βασικά με το που πιάνεσαι πάνω του Ασύρ, νιώθεις πόνο στο χέρι σου που σε έχει δαγκώσει ο σκύλος. Α. Οξύ πόνο στο χέρι σου που σε έχει δαγκώσει ο σκύλος. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτή τη στιγμή. Το τι. Και αρχίζει και απογειώνει τον δράκος και κάπου εδώ θα το λήξουμε. Μάλιστα. Το ένα session καλό, το άλλο το καλύτερο. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Δηλαδή, μα έχει κάνει την καρδιά περιβόλη την ιδέα. Παιδιά, αυτό το συγκεκριμένο session το ετοίμαζα καιρό. Δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε με λίγα λόγια. Είχα σκαλώσει έτσι. Τρελό σκάλωμα. Μαλάκα. Τέλος πάντων. Να σα πω. Εγώ έχω φάει τρελό ξέσκισμα έτσι. Δεν έχει κουράσει. Αλλά είσαι ο chosen one τώρα. Παιδί, οικογένεια. Σκυλιά, αδερφό. Δηλαδή, έλο, μα κάνει ήδη. Θέλοντε. Ήταν σε φάση που ήθελες να έχεις κάποιους δεσμούς με την πόλη. Εντάξει, η πόλη ήταν καταδικασμένη την αρχή. Δεν το ξέρω αυτό. Το ξέρω εγώ. Είχα φτιάξει και story, ρε μαλάκα. Α, ναι, είχες άφησες και ένα γράμμα, ξέρω. Άφησα γράμμα. Ο άλλος μου είπε για παιδί, λέω, αν δω πώς θα φύγω τώρα, δεν φαντάζομαι θα τους φάξει όλους. Δηλαδή, λέω και ακόμα και αυτός ο Σπύρος δεν παίζει να τους φάξει όλους. Έπρεπε να σας πω καταρχήν συγχαρητήρια, γεννήσατε το δέμονο του βιβλίου μου. Ναι, το καταλάβω. Ευχαριστώ! Χωρίς εσάς δεν υπήρχε το βιβλίο μου. Έπρεπε να πούμε όχι, ρε στο μάγο, πάγαμε. Και εμένα με αναγκάστηκε να φύγω από τον άλλο, να με μεταγυριζόταν στα σκουπίδια, αλλά. Fuck me. Γίναμε τα πουτανάκια. Δεν ξέρω γενικά αν καταλάβατε τίποτα για το μάγο μέχρι που φτάσατε εκεί πέρα. Εντάξει. Όχι, δεν καταλάβα, γιατί ρε φίλε, δεν είχαμε και πολλές ελπίδες γενικά. Δηλαδή να το παζάρεις. Όχι, η αλήθεια ότι να έρθετε αντιμέτωποι με τον πάγο, με τον μάγο, θα ήταν κάτι το πολύ εξωφρενικό. Όχι, και εκτός αυτού ήταν για μένα τουλάχιστον, σαν χαρακτήρα, ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη. Δηλαδή από κάποια φάση και μετά, όταν είδα ότι είναι έγκυος και άλλοι, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Δεν υπήρχε να αμφιβολία. Βασικά αυτό. Επειδή, sorry, επειδή είμαστε λίγο στο 3 ώρες, δεν ξέρω πώς είμαστε, 3,5 ώρες. Ναι, ναι, ναι. Να πούμε ότι παίρνετε από 1000 XP έκαστος. Έκαστος. Ναι, γιατί ήταν turnover το τέτοιο, ήταν μεγάλο event αυτό. Και θα μπορούσε να πνίξει φωτιά, έτσι. Εντάξει, προσπάθησα να σε αναγκάσω να το αποφύγει όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά θα μπορούσε να πνίξει τη φωτιά. Ναι, δεν πήδηξε. Πεθάνει και τα λοιπά. Ήταν σοφές κάποιες από τις επιλογές που κάνατε, να πω. Εντάξει, εγώ κάτι ψιλοκατάλαβα για την αρχαία μαγική. Θα πήδαγα, αλλά θα πήδαγα φουσκόταν με τα σκυλιά. Δηλαδή ήταν ένας γύρος. Ναι, όχι, απλά θα πέθανες από τις φλόγες, δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι, το ξέρω, αλλά θα πήδαγα. Δηλαδή, αν το κρατούσες κι άλλο, ναι. Θα πήδαγα. Παίρνετε 1000 XP, γεννήσατε τον δαίμονα και να σας πω ότι στην ουσία, ας πούμε, ότι το campaign ξεκινάει εδώ. Nice. Α, όλο αυτό ήταν το εντάξει. Ας πούμε ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος πρόλογος μέχρι εδώ. Γαμό. Ευελπιστώ. Η αλήθεια δεν έχω έτοιμο κάτι για μετά, αλλά ευελπιστώ πως θα έχουμε ωραία πράγματα. Επίσης, στο επόμενο session θα μπει ένας παίχτης, να το πω από τώρα. Δεν ξέρω τι class θα είναι κτλ. Αλλά θα τα δούμε στο επόμενο session. Cool.
Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε 4 ώρες. Ο Τζιζάρ είναι σκατά, ο Ασίρ είναι τρελή χαρά να μπει και να μην πάω στον Δράκο. Τρελή χαρά, δηλαδή κάνεις. Τώρα θα πάω να... Εγώ έγινα ο υποστηρικτής της ομάδας, ξέρω εδώ. Έχω μια παρατήρηση για τον Ασίρ. Συγγνώμη, πριν το κλείσουμε, ένα λεπτό. Γενικά για τον Χριστόφορο που παίζει τον Ασίρ. Ενώ βλέπαμε από το πρώτο που είχαμε κάνει, το παλιά-παλιά session, όσοι το βλέπατε, να εξελίσσει το χαρακτήρα του και να αρχίσει να μαλακώνει κάπως. Τελευταία session έχω παρατηρήσει ότι αρχίζει και γίνεται το ίδιο καθήκη που γινόταν παλιά. Πού έγινε, πού έγινε. Και θα μας βάλει σε μεγάλους μπελάδες. Είναι ψυχολόγια. Όχι, ρε, ήταν εντάξει. Έχουμε πέχει intelligence μείον 2, λογικό είναι. Κάνε το μείον 2, ρε φίλε, αλλά βλέπεις το δράκο. Χαίρεσαι, δεν είναι intelligence. Στην αρχή. Όταν έχουμε. Εντάξει, λύστη το θάνατο, δεν χαίρεσαι. Λίγες ώρες πριν είδατε ένα δαίμονο ο οποίος γεννήθηκε εκείνη τη στιγμή. Τι να έχεις το, εγώ δεν είχα και να αμεσκόταν το δάκο. Και είδατε μια πόλη να εξαφανίζεται στα μάτια σας. Οπότε, ας πούμε που όλα αυτά τα σοκ ήταν λίγο ψηλοφυσιολογική αντίσταση. Ναι, ψηλο. Λοιπόν, ευχαριστούμε όσους παρακολουθήσατε λίγο μεγάλο το session, αλλά ήταν session που ετοίμαζα καιρό και να το πω από τώρα γιατί κάποιοι μπορεί να ρωτήσετε ότι κάποια από τα γεγονότα στο τέλος ήταν scripted. Δηλαδή το ότι πέθανε ο Γκορμάρ, το ότι έγινε όπως έγινε με τον Μάγο και τα φτιά αυτά, θα γινότανε. Ή με τον άλλο τρόπο θα γινότανε. Staying alive. Απλά να πω ότι η πόλη σου έγινε θύμα θυσίας όταν μου πες για το φυλαχτό. Να. Εκεί μπήκε. Εκεί μπήκε. Ναι, όταν μου πες για το φυλαχτό, η ευημερία κτλ. Το έκανα τούμπα όλο και ήταν η πόλη που θα θυσιαστεί για να γίνει ο δαίμονας. Ήξερα ότι θα θυσιαστεί κάποια πόλη για να γίνει ο δαίμονας, απλά δεν ήξερα ποια πόλη θα θυσιαστεί. Επέλεξες τη δικιά μου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Γράψτε κάποια σχόλια που κάτω. Ένα pause. Έβαλε staying alive εδώ πέρα, πέθανε ολόκληρη πόλη δηλαδή. Αλλά είχα εκτέλεση έμεινα ζωντανή. Εκτό από τον Κορμάρο, ο οποίο. Έμεινε λίγο κάρπονο. Anyway, δεν πειράζει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο session. Το οποίο δεν ξέρω πότε θα είναι ακριβώς, αλλά θα το δούμε. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Τσαλιά. Καλό βράδυ. Bye bye.